θα σας μεταφέρω ένα μήνυμα από τους φιλάθλους. Η ομάδα από την αρχή της χρονιάς βλέπουμε ότι γυρίζει συνέχεια την μπάλα πίσω. Μπορεί να αλλάξει αυτό στην οτροπία των ποδοσφαιριστών? Όλα μπορεί να αλλάξουν, απλά χρειάζεται χρόνο, δεν είναι εύκολο. Δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω σήμερα, για να μην αδικήσουμε τα παιδιά, σε άλλα παιχνίδια δεν το είχαμε σε αυτόν τον βαθμό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το γυρίσουμε πίσω γιατί θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί δεν έχουμε σωστή λειτουργία σαν ομάδα, δεν έχουμε σωστή λειτουργία στα πλάγια, δεν έχουμε σωστή λειτουργία στα χάφ. Οπότε αναγκάζεται κάποιος να γυρίσει την μπάλα πίσω από όταν την πετάξει να φύγει από πάνω του. Οπότε το πρόβλημα είναι άλλο. Εντάξει, θεωρώ σήμερα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινήσαμε ιδανικά, βάλαμε τον γκολ και εκεί που περιμέναμε όλη η ομάδα να γίνεται και να παίζει και καλά, νομίζω ότι μετά τον γκολ σαν να εξαφανιστήκαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν κακοί, πολλά εύκολα λάθη, με την μπάλα, χωρίς την μπάλα, μια νευρικότητα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ενώ προηγούμαστε και μας πάει το παιχνίδι ιδανικά. Και ήταν ένα κάκι στο πρώτο ημίχρονο, το χειρότερο από τη στιγμή που έχω έρθει εδώ στην ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω η ομάδα βελτιώθηκε, βρήκαμε λίγο πιο ισορροπία και στον άξονα και θεωρώ ότι παρόλο που δεν ήμασταν αρκετά πιεστικοί, δεν δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, νομίζω βρήκαμε δύο φάσεις καλές, μία με το Σίτο και μία με τον Νίκο, το Ζουλή, να μπορέσουμε να κάνουμε το ένα γκολ και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε, αλλά αυτό που θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να βρούμε την αιτία η οποία η ομάδα παρουσιάστηκε έτσι στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πάρα πάρα πολύ κακοί. Και κάτι άλλο. Και στο σημερινό παιχνίδι είδαμε νέα παιδιά. Μήπως το κίνητρό τους μπορεί να λειτουργήσει παράδειγμα για το μέλλον? Γιατί με το που μπαίνουν τα παιδιά δεν ξέρουμε αν είναι ο ενθουσιασμός τους ή η λαχτάρα τους να δείξουν, να φανούν. Άλλαξε και η εικόνα με τις αλλαγές. Και κυρίως όταν μπαίνουν τα νέα, σίγουρα, τα νερά παιδιά. Τα παιδιά, τα νέα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το έχουμε στο πλάνο μας, το είπαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Τα παιδιά, τα νέα σου δίνουν ενθουσιασμό, σου δίνουν ενέργεια. Σίγουρα όμως υπολείπονται από εμπειρία, από τακτική συμπεριφορά μέσα στο παιχνίδι και όλα θέλουν τον χρόνο τους. Είναι όμως στο πλάνο μας. Βλέπετε ότι παιχνίδι με παιχνίδι. Σήμερα έπαιξε και ο Ζουγλής. Θα παίρνουν όλο και περισσότερο χρόνο. Για να δούμε και αυτά τα παιδιά να ετοιμαστεί και η ομάδα την επόμενη χρονιά και να δούμε ποια και από αυτά τα παιδιά θα μπορούν να τα απεξέλθουν σε απαιτήσεις της ομάδας μας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ξεκίνησε με γκολ για την ομάδα του Αστέρα και να μείναμε πίσω στο σκορ πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε για όλο το πρώτο ημίχρονο να έχουμε πολύ καλή παρουσία, να έχουμε την κυριαρχία στο παιχνίδι, κατοχή της μπάλας. Πολλές προϋποθέσεις, πλαγιοκοπήσεις. Μπορώ να πω ήταν ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα που είχαμε τη φετινή σεζόν, χωρίς να έχουμε τις πολλές φάσεις. Και ήταν κάτι που μας χωνοποίησε από το σημερινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησε. Είναι και κατά διαστήματα ο Αστέρας είχε και αυτός τα δικά του διαστήματα με κατοχή μπάλας και κυριαρχία. Ασφαλώς είχε και την τύχη να έχει και πνοή από κάποιους ποδοσφαιριστές που ήρθαν από τον πάγκο. Χωρίς να γίνουν μεγάλες φάσεις γενικώς, νομίζω ότι παρόλο που είμαστε ικανοποιημένοι από την αποδοσή μας, ήταν ένα δίκιο αποτέλεσμα και εμείς συνεχίζουμε μια δύσκολη προσπάθεια που έχουμε τη φετινή χρονιά.